Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι εκλογές πέρασαν και επανερχόμαστε σιγά σιγά στην κανονικότητα της δημόσιας ζωής με τα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε και πριν από τις εκλογές της 22ης Μαΐου και αυτά που βεβαίως ποτέ δεν λύνονται με μία μόνο ψηφοφορία. Έχουμε πρόεδρο της Βουλής, σε λίγο θα γνωρίζουμε και τους πρόεδρους των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Είναι θέματα που πια λειτουργούν σχεδόν αυτόματα, γιατί έτσι πρέπει να λειτουργεί η δημοκρατία. Τα θέματα τώρα της καθημερινότητας. Είχαμε μια σημαντική εξέλιξη που πριν από τις εκλογές ονομάστηκε και προεκλογικό πυροτέχνημα. Μιλάμε για την ανακοίνωση για την πρόσληψη 3.000 συμβασιούχων οπλιτών ή επαγγελματιών οπλιτών. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε απόψε τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Χριστόφορο Βογαίδη. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, κύριε Γλέτση. Ήταν πυροτέχνημα. Εκ των πραγμάτων φαίνεται πως όχι. Ωστόσο, λειτουργήσε με τέτοιο τρόπο που επειδή η ανακοίνωση έγινε πολύ λίγο χρόνο πριν τις εκλογές, θεωρήθηκε και θα έλεγε κάποιος και δικαιολογημένα, όταν μια εβδομάδα πριν τις εκλογές ανακοινώνεται ένα τόσο σημαντικό μέτρο, θεωρήθηκε λίγο σε ένα προεκλογικό τρίκ για να υποβοηθήσει τον κυβερνών κόμμα, τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Κοιτάξτε, κύριε Καλαντζή, όπως έχετε πολύ ορθά επισημάνει, οι εκλογές έχουν τελειώσει. Στην προεκλογική περίοδο γράφονται και λέγονται πολλά και μέσα στο πλαίσιο βεβαίως του προεκλογικού αγώνα μπορεί κανείς να τα κατανοήσει. Εμείς αφήνουμε πίσω τις όποιες επικρίσεις μπορεί να ακούστηκαν και βλέπουμε μπροστά προς την κατεύθυνση υλοποίησης ενός σχεδιασμού που για χρόνια είχε να ανάγκη η Εθνική Φρουρά, που για χρόνια είχε να αποτυπωθεί σε επιχειρησιακές μελέτες και που πρέπει να πω από τα μέσα, αν θέλετε, του 2015, αλλά και με πολύ πιο ευκρινείς δηλώσεις μου προς το τέλος του προηγούμενου χρόνου, του 2015, είχα προσδιορίσει, αν θέλετε, και ως ένα ορόσημο για την υλοποίηση πλέον, αφού θα εξασφαλίζαμε και για τις σχετικές δαπάνες, την έξοδο της Κύπρου από το μνημόνιο. Λέγατε πάντα, θυμάμαι, ότι εντός της πενταετίας. Εντός της πενταετίας, αλλά είχα προσδιορίσει προς το τέλος του χρόνου, παρόλο που τότε πολλοί δεν μας εμπίστευαν, γιατί είχε καταντήσει και κάπως ανέκδοτο το όλο ζήτημα του εξυγχρονισμού, του μείωση της θητείας, γιατί εξαγγέλθηκε πολλές φορές και δεν είχε γίνει και ίσως να μην μας άκουσαν, αλλά αυτόν γράφτηκε και μάλιστα όχι στα ψηλά, πέρασαν και στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων η διασύνδεση, η χρονική με την έξοδο από το μνημόνιο και έτσι έγινε στο τέλος. Mm-hmm. Κάναμε τις διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Οικονομικών, εμείς ολοκληρώσαμε τη μελέτη μας προς το τέλος του 2015 και το Φεβρουάριο ελήφθη η απόφαση. Και από εκεί και πέρα, από εκεί και μετά, ξεκίνησε μια διαδικασία συντεταγμένη υλοποίησης που αφορά και τους τρεις πυλώνες. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλη την Εθνική Φρουρά μια μακράς και μεγάλης κλίμακας διαδικασία αλλαγών και μεταρρυθμίσεων με δημιουργία μονάδων, σύμπτυξη μονάδων, νέα διάταξη δυνάμεων κατά τα πρότυπα σύγχρονων στρατών. Βρίσκονται σε εξέλιξη βεβαίως και προγράμματα που έχουν να κάνουν με την αναβάθμιση της Κύπρου σε ό,τι αφορά εξοπλιστικά προγράμματα, τεχνολογικά συστήματα που θα βοηθήσουν οπωσδήποτε την υλοποίηση του όλου σχεδιασμού και ο τρίτος πυλώνας που ουσιαστικά παίρνει σάπκα και ωστά αυτές τις μέρες, που είναι η επαγγελματοποίηση που ξεκινά μέσα από τη διαδικασία πρόσληψης 3.000 οπλιτών. Να τα δούμε ένα-ένα και να ξεκινήσουμε με αυτό που αποτελεί και την επικαιρότητα και είναι η πρόσληψη των οπλιτών. Εγώ θα ξεκινήσω από τις επικρίσεις που δεχθήκατε, πέραν του ότι απαντήσατε αν είναι ή όχι προεκλογικό πυροτέχνημα, αν η μελέτη που έγινε ήταν ολοκληρωμένη και αν λήφθηκε υπόψη ή τέλος πάντων την συνυπέγραψε αυτή την μελέτη και την απόφαση το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς. Γιατί υπόθηκε ότι δεν ήξερε καν ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς όταν κάνατε την ανακοίνωση. Αυτά τα είχαμε μπει, κύριε Καλατζή, και τότε. Θυμάστε τότε τις επικρίσεις που είχαν γίνει σε σχέση με ένα tweet το οποίο κλήθηκε να σχολιάσει ο αρχηγός σε μια συνεδρία της Επιτροπής Άμυνας. Αυτά είναι χειγιοποιημένα, τα έχουμε μπει. Επαναλαμβάνω ότι η πορεία επαγγελματοποίησης που αποτυπώθηκε σε σειρά μελετών δεν αποτελεί, αν θέλετε, κυπριακή πρωτοτυπία. Είναι η υιοθέτηση ουσιαστικά της τάσης της διεθνούς με βάση το παράδειγμα άλλων χωρών που το έχουν κάνει εδώ και αρκετά χρόνια και νομίζω είναι αυταπόδεικτο ότι και ποιοτικά
και στην προκειμένη περίπτωση, όπως θα αναλύσω και αριθμητικά, ενισχύει σημαντικά το αξιόμαχο της Εθνικής Φρουράς. Ναι, αυτό το ερώτημα που θέτω είναι αν το ότι έπρεπε να γίνει κάποια στιγμή στη βάση της λειτουργίας και άλλων ενόπλων δυνάμεων είναι αντιληπτό. Το αν η Εθνική Φρουρά και με υπηρεσιακή δομή της, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, γνώριζαν ακριβώς το χρονοδιάγραμμα στο οποίο καταλήξατε και ανακοινώθηκε η... Εκείνον το οποίο ενδεχομένως δεν ανέμενε κανένας, ήταν μια θετική έκπληξη αν θέλετε, είναι το γεγονός ότι το Υπουργείο Οικονομικών ουσιαστικά ενέκρινε το σύνολο των δαπανών τόσο σε ό,τι αφορά... Και αυτό άνοιξε το δρόμο. Τόσο σε ό,τι αφορά και τα εξοπλιστικά προγράμματα, που ήταν συγκεκριμένες οι δαπάνες και στο πλαίσιο της πενταετίας, αλλά και την ίδια ώρα αυτό το οποίο είχαμε προσδιορίσει ουσιαστικά ως μια ισόπωση αντικατάσταση κληρωτών με επαγγελματίες οπλίτες. Όμως, στην πραγματικότητα, μπορεί σήμερα οι κληρωτοί που φεύγουν να είναι 3.000. Ναι. Αλλά ανάμεσα σε αυτούς τους 3.000 υπάρχουν και 400, 400, 500 κάθε σειρά, κάθε χρονιά, οι οποίοι είναι άοπλοι. Είναι κατηγορίας Ι3, Ι4. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι από την επόμενη χρονιά η μείωση των γεννήσεων θα αποδίδει στην Εθνική Φρουρά 400 οπλίτες λιγότερους, κληρωτούς εννοώ, και μάλιστα στην προοπτική της πενταετίας, δηλαδή το 2020, αυτός ο αριθμός θα μειωθεί κατά 700. Αν λάβει κανείς υπόψη ακόμα το γεγονός ότι η φυγοστρατεία, παρά το γεγονός ότι την έχουμε περιορίσει τα τελευταία 2 χρόνια σε σημαντικό βαθμό, εντούτοις πριν μερικά χρόνια είχε φτάσει στους 1.000 περίπου εθνοφρουρούς ανά σειρά, αντιλαμβάνεστε ότι η απόφαση με την οποία ουσιαστικά μπαίνει μια κατώτατη γραμμή κάτω από την οποία δεν μπορεί να μειωθεί το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς μας διασφαλίζει όχι μόνο καλύτερη αριθμητική επάρκεια αλλά και αποφεύγουμε ενδεχομένους κινδύνους εάν τα πράγματα επαρέμειναν στάσιμα. Από εκεί και πέρα είναι αυταπόδεικτο και νομίζω το κατανοεί κάθε ένας ότι ένας επαγγελματίας. Για να μην φανώ κι εγώ ανακόλουθος, ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς γνώριζε. Οπωσδήποτε. Αυτό ήθελα να το ξεκαθαρίσουμε για να μην μένουν ανησυχίες. Είναι με βάση επιχειρησιακές μελέτες, οι οποίες, επαναλαμβάνω, εδώ και πάρα πολύ καιρό η Εθνική Φρουρά είχε να εκπονήσει, επικαιροποιήθηκαν βεβαίως, αλλά η κατεύθυνση αυτής της επαγγελματοποίησης ήταν ένας μονόδρομος που επιβάλλει, επαναλαμβάνω, η διεθνής πρακτική, πρακτική, καλές πρακτικές των σύγχρονων στρατών. Και θέλω να ολοκληρώσω λέγοντας ναι. Και το εξής. Είναι ξεκάθαρο ότι ένας επαγγελματίας έχει και μεγαλύτερη επάρκεια και επιχειρησιακά είναι πιο αξιόμαχος από τον μέσο κληρωτό, διότι θα συσσωρεύει την εμπειρία, θα αποκτά την τεχνογνωσία και θα έχει και την εξειδίκευση σε σύγχρονα οπλικά συστήματα, γιατί όπως ξέρετε, η σύγχρονη πόλεμη, το σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον δεν στηρίζεται στα ντουφέκια. Αυτό θα έχει και ένα θετικό πρόσημο ως προς τον χρόνο ζωής των οπλικών συστημάτων από τη στιγμή που θα τα χειρίζονται μονίμως άνθρωποι εξειδικευμένοι και δεν θα εναλλάσσονται όπως εναλλάσσονται οι κληρωτοί στρατιώτες. Που αντιλαμβάνεται ο καθένας και φθορές υπάρχουν. Και αυτό ήταν κάτι που είχε επισημάνει και ο Γενικός Ελεκτής. Και ακριβώς προς αυτήν την κατεύθυνση, ναι, το γεγονός ότι δίνουμε τη δυνατότητα πλέον σε επαγγελματίες να χειρίζονται οπλικά συστήματα και να συσσωρεύουν την εμπειρία και να μην χρειάζεται να εκπαιδεύονται κάθε χρόνο νέοι και σε συνέχεια άλλοι και που θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, είτε να μετακινηθούν γιατί θα έπρεπε κάποια στιγμή να μετατεθούν πλησιέστερα στις οικίες τους, είτε βεβαίως το δεύτερο χρόνο να απολυθούν και μετά ξανά από την αρχή. Αντιλαμβάνεστε, αυτό το σύστημα δεν έδινε τα καλύτερα αποτελέσματα, δεν έδινε την προστιθέμενη αξία που πρέπει να έχει ένας χειριστής οπλικών συστημάτων και είναι πρόδειλο ότι αυτή η νέα δομή δυνάμεων, η αξιοποίηση των επαγγελματιών σε ό,τι αφορά κυρίως τα οπλικά συστήματα, ως χειριστές δηλαδή οπλικών συστημάτων και μέσων, θα μας δώσει μεγάλες δυνατότητες και σε ό,τι αφορά την, επαναλαμβάνω, το
αξιόμαχο την επιχειρησιακή δυνατότητα, αλλά και ως προς τη συντήρηση των ίδιων των συστημάτων. Πριν δούμε αυτούς καθ' αυτούς τους επαγγελματίες οπλίτες, το 14μηνο που θα υπηρετούν οι κληρωτοί στρατιώτες, θεωρείτε ότι είναι επαρκές και για να εκπαιδευτούν και για να εμπεδώσουν τον τρόπο λειτουργίας της Εθνικής Φρουράς? Ναι, οι κληρωτοί θα τοποθετούνται κατά βάση πλέον, με βάση την νέα δομή δυνάμεων, στο πεζικό. Δεν θα τοποθετούνται και δεν θα υπάρχει ανάγκη να τοποθετούνται σε εξειδικευμένα οπλικά συστήματα στα οποία θα προχωρούν, στα οποία θα τοποθετούνται οι επαγγελματίες πλέον. Από εκεί και πέρα, σίγουρα η 14μηνη θητεία δίνει τη δυνατότητα σε έναν οπλίτη που κατά βάση, επαναλαμβάνω, θα υπηρετεί πλέον στο πεζικό, να έχει την συνδρομή του στην όρια λειτουργία της Εθνικής Φρουράς. Θέλω να σημειώσω, εν πάση περιπτώσει, ότι και η 14μηνη θητεία θα εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη θητεία στην Ευρώπη. Είναι αρκετά μεγάλη. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο σας το έχουν θέσει, έχει τεθεί και από έναν βουλευτή, με μία μόνο σειρά, αυτή που υπηρετεί και απολύεται τώρα τον Ιούλιο 2014 ΒΕΣΟ. Αυτοί οι άνθρωποι για 15-20 μέρες δεν μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και από την άλλη εντός εισαγωγικών είναι και αδικημένοι, γιατί είναι και η τελευταία σειρά που υπηρετεί το 24μηνο. Καταλαβαίνω το αίσθημα αναδικίας και το έχω ξαναπεί. Δυστυχώς, δεν υπάρχει όμως νομικός τρόπος να υπερπηδηθεί αυτό, κοιτάξτε, το εμπόδιο των 15 μερών. Δεν είναι νομικό το θέμα, είναι καθαρά επιχειρησιακό. Αυτά τα ζητήματα εξετάζονται από το ΓΕΦ σε σχέση με τις ανάγκες που υπάρχουν και σε σχέση με τις δυνατότητες που υπάρχουν. Και μακάρι να ήταν στην ευχέρεια είτε του Υπουργού είτε του Αρχηγού να προβαίνει σε μείωση της θητείας ή να προβαίνει σε παραχώρηση αυτού που μέσα από την μεταβατική αυτή περίοδο δημιουργεί έναν αίσθημα αδικίας. Αλλά ξέρετε, ας πούμε, για παράδειγμα, θα μπορούσε να πει ότι, λέω τώρα, χωρίς να είμαι νομικός και χωρίς να γνωρίζω αν γίνεται αυτό, ότι οι οπλίτες, οι συμβασιούχοι που θα προσληφθούν, τη δεδομένη στιγμή της πρόσληψης θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία. Και έτσι θα περιλάμβανε για αυτούς τις 2014 ΒΕΣΟ. Της πρόσληψης και όχι της υποβολής αίτησης. Συγγνώμη, αναφέρεστε στο γεγονός ότι δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Ναι. Με συγχωρείτε, εγώ απαντούσα ως προς το κατά πόσο δεν είχε μειωθεί θητεία. Α, όχι. Για τους 14 βίδα. Κάποια στιγμή έπρεπε να μπει μια γραμμή. Α, μάλιστα. Από εκεί πέρα, κάποια στιγμή έπρεπε να μπει. Κάποιοι άλλοι θα είχαν αδικηθεί. Ακριβώς. Ως προς αυτήν την κατεύθυνση είναι που προσπαθούσα να εξηγήσω προηγουμένως. Σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων, αυτό είναι νομικό θέμα, ξεκάθαρα νομικό. Το είχαμε συζητήσει με την νομική υπηρεσία. Διερευνήσαμε κάθε δυνατόν τρόπο να υπερπηδήσουμε το νομικό κόλλημα το οποίο υπάρχει και το οποίο συνίσταται στο γεγονός ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει μόνον αυτός που έχει συμπληρώσει τη θητεία του κατά την υποβολή της αίτησης. Συνεπώς, ήταν αδύνατον, παρά το γεγονός ότι επιχειρήσαμε να δούμε αν μπορούσαμε να υπερπηδήσουμε το νομικό εμπόδιο, σε αυτήν την προκήρυξη να συμπεριληφθεί το δικαίωμα και στους οπλίτες, στους κληρωτούς που υπηρετούν αυτήν τη στιγμή της 14 ΒΕΣΟ. Όμως έχουμε επεξεργαστεί, έχουμε ολοκληρώσει κατά ακρίβεια έναν τροποποιητικό νομοσχέδιο, το οποίο θα έχει Επιτροπή Άμυνας μόλις συγκροτηθεί ενώπιον της και το οποίο θα δίνει την δυνατότητα σε μελλοντικές προκήρυξεις στους κληρωτούς οι οποίοι υπηρετούν τη θητεία τους κατά τη διάρκεια μελλοντικών διαδικασιών προκήρυξεων, ναι, διαδικασιών υποβολής αιτήσεων για επαγγελματίες οπλίτες, θα δίνει το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και όταν θα συμπληρώσουν τη στρατιωτική τους θητεία θα μπορούν να προσληφθούν. Αλλά αυτό όμως δεν λύνει το πρόβλημα για τη συγκεκριμένη σειρά. Δυστυχώς, ναι, δυστυχώς δεν λύνει το πρόβλημα. Αλλά υπάρχει ένα άλλο για θέμα. Την υφιστάμενη. Όμως, κύριε Γαλάντση, πόσες προκηρύξεις θα γίνουν? Δηλαδή, αν θα πάρουμε τώρα τους 3.000 που χρειαζόμαστε και αυτοί θα παραμείνουν για 10 χρόνια, οι περισσότεροι τέλος πάντων, πόσες προκηρύξεις θα μπορούσαν να γίνουν τα επόμενα 10 χρόνια? Κοιτάξτε, η διεθνής πρακτική που έχουμε μελετήσει σε επαγγελματικούς στρατούς δείχνει ότι υπάρχει κάποια κινητικότητα. Δηλαδή, αν προσληφθούν 3.000, είναι βέβαιο ότι του χρόνου δεν θα παραμείνουν 3.000.
Γι' αυτό θα υπάρχει και ένας κατάλογος επιλαχόντων. Κάποιοι θα έχουν εργοδοτηθεί, κάποιοι θα φύγουν, κάποιοι για άλλους λόγους. Ακριβώς. Θα υπάρχει ένας κατάλογος επιλαχόντων για να υπάρχει άμεση αντικατάσταση. Σε περίπτωση που κάποιοι επιλέξουν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να εγκαταλείψουν. Από εκεί και πέρα όμως, κάθε χρόνο, αυτό ο κατάλογος επιλαχόντων δεν θα διαρκεί για πέραν του ενός χρόνου. Έτσι, κάθε χρόνο θα δίνουμε τη δυνατότητα στους υπηρετούντες στρατιώτες, στους σκληρωτούς δηλαδή, θα τους δίνουμε τη δυνατότητα στο διαγωνισμό της χρονιάς, γιατί παραλαμβάνω ο κατάλογος δεν θα διαρκεί πέραν του ενός έτους. Mm-hmm. Θα δίνουμε τη δυνατότητα, γιατί θέλουμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα, ίσως και αυτοί είναι ακόμα και οι πιο, αν θέλετε, έτοιμοι. Ναι, αφού μόλις υπηρετούν, εξέρχονται, να συνεχίσουν υπό άλλη ιδιότητα. Συνεπώς, στο μέλλον, από την επόμενη προκήρυξη, θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και από τους υπηρετούντες οπλίτες. Δυστυχώς, η νομοθεσία ως έχει σήμερα δεν μας επέτρεπε να προχωρήσουμε, να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα στους υφιστάμενους. Το πρώτο συμβόλαιο γιατί είναι ενός έτους και δεν είναι τριετές? Και αυτό είναι μια καλή πρακτική, γιατί δίνει τη δυνατότητα καταρχάς σε όσους διαφανεί μέσα από την εμπειρία που θα αποκτήσουν ότι ενδεχομένως δεν ήταν αυτό που τους ενδιέφερε. Ή δεν ήταν αυτό που σας ενδιέφερε. Ήταν το δεύτερο που θα έλεγα. Εάν η υπηρεσία κατά ανάλογον τρόπο κρίνει ότι κάποιος δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του, να έχει την ευχέρεια μέσα στον χρόνο να κάνει τις επιλογές, ούτως ώστε μετά να δοθούν τριετή συμβόλαια. Με δεδομένο ότι το βασικό προσόν, να το πούμε έτσι, τυπικό, είναι το απολυτήριο λυκείου, αυτό δεν σας περιορίζει ως προς την επιλογή εξειδικευμένων ανθρώπων οι οποίοι θα μπορούσαν να τοποθετηθούν και σε εξειδικευμένες θέσεις? Δηλαδή, αν λέγατε ότι, όπως έχετε πει και άλλες φορές, ότι για την κυβερνοάμυνα θέλω 10 χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμματιστές, δεν ξέρω και εγώ τίποτε άλλο, και επιλέγατε 10 από αυτούς, θα ήταν πολύ πιο αποδοτική η διαδικασία. Κοιτάξτε, η κάθε επιλογή έχει και τα συν και τα πλήν της. Για μας, πρώτη στον κριτήριο σε αυτήν τη φάση ήταν να διασφαλίσουμε ότι η όλη διαδικασία θα ήταν απόλυτα αξιοκρατική, απόλυτα διαφανής με αντικειμενικά κριτήρια. Εάν είχαμε, για παράδειγμα, να κρίνουμε μεταξύ βαθμών του ενός και του άλλου πανεπιστημίου από χιλιάδες πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, αντιλαμβάνεστε, όχι μόνο θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο, αλλά ενδεχομένως να προκαλούσαν και ενστάσεις από διάφορους που θα ισχυρίζονταν ότι ο βαθμός μου στο χι πανεπιστήμιο είναι υπέρτερος από το βαθμό κάποιου άλλου που έχει έναν παρόμοιο τυχείο σε άλλο πανεπιστήμιο. Και πώς θα γινόταν η αντιστοιχία των τυχείων? Συνεπώς, έχουμε επιλέξει ως μοναδικό και απόλυτο κριτήριο το βαθμό του απολυτηρίου, που είναι κάτι που δεν μπορεί να αφισβητηθεί από κανένα, δεν επισέρχεται καμιά άλλη διαδικασία επιτροπών, ναι, εντάξει, που θα μπορούσαν να αφισβητηθούν ως προς την αντικειμενικότητα τους κλπ. Και πρέπει να είμαστε, και το έχουμε επίγνωση, κύριε Καλαντζή, ειδικά στον τομέα της άμυνας, ένα πελατειακό σύστημα το οποίο για χρόνια είχε δημιουργηθεί, όχι μόνο στην άμυνα, παντού, αλλά ειδικότερα στην άμυνα, με επίκληση υπηρεσιακών αναγκών, με επίκληση του απορρίτου, υπάρχει μια καχυποψία. Και εμείς εργαζόμαστε συστηματικά να ξεριζώσουμε αυτόν το σαράκι του ρουσφετιού και την εντύπωση που υπάρχει, ακόμα και όταν δεν υπάρχει ρουσφετή, ότι έγινε. Άρα πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί. Όμως, για να λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι κάποιοι ενδεχομένως να έχουν τα προσόντα, να έχουν πτυχία που να τους καθιστούν καλύτερους από κάποιους άλλους ως προς την τοποθέτηση σε συγκεκριμένα σώματα, σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, σε συγκεκριμένες θέσεις, έχουμε μπει και όντως υποβάλλουν και γνωρίζουμε από τις αιτήσεις ότι έχουν υποβάλει και αρκετοί πτυχιούχοι. Σημαντικός αριθμός πτυχιούχων έχουν υποβάλει. Και έχουμε μπει ότι σε συγκεκριμένες θέσεις, σε συγκεκριμένες υπηρεσίες θα γίνουν διαγωνισμοί στη συνέχεια. Και εκεί που απαιτείται. Εντός του στρατεύματος. Εντός του στρατεύματος, αλλά ως προς την αξιολόγηση των πτυχίων, δεν θα διστάσουμε, γιατί το κάνουμε συνεχώς, να ζητήσουμε και την εμπειρογνωμοσύνη και ακαδημαϊκών που μπορούν να μας βοηθήσουν ακριβώς στην αξιολόγηση πτυχίων σε διάφορους κλάδους. Και επαναλαμβάνω, αυτόν το πρόσωπο, δηλαδή
το πτυχίο ή το μεταπτυχιακό που έχει κάποιος θα προσμετρήσει ως προς την τοποθέτηση του, για παράδειγμα σε αυτό που έχετε αναφέρει, ή στην νέα διεύθυνση κυβέρνου άμυνας. Θα δούμε δηλαδή αν υπάρχουν πτυχιούχοι της πληροφορικής ή συναφών κλάδων, θα αξιολογηθούν τα πτυχία και με βάση αυτών των κριτήριων θα τοποθετηθούν. Αυτό δεν θα έχει οποιαδήποτε θετική ή αρνητική επίπτωση ως προς την μισθοδοσία ή τα ωφελήματα. Η μισθοδοσία θα είναι ίδια, όμως σε εξειδικευμένες θέσεις και σε συνεργασία με τα διάφορα πανεπιστήμια έχουμε εξασφαλίσει πλήρες υποτροφίες που θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε παιδιά που έχουν την έφεση σε συγκεκριμένους κλάδους να τους συνασχίσουμε ακόμα περισσότερο, είτε με πλήρες υποτροφίες για πτυχίο, είτε με υποτροφίες για μεταπτυχιακό. Mm-hmm. Γιατί θέλουμε να επενδύσουμε σε συγκεκριμένους τομείς που εξαρτώνται από το ανθρώπινο κεφάλαιο κυρίως, και αυτές μας προσδίδουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, μια προστιθέμενη αξία. Για παράδειγμα, ο τομέας της κυβερνοάμυνας είναι ένα καλό παράδειγμα, ένας τομέας που μπορεί η Κύπρος με το προσωπικό που διαθέτει, με τα νέα παιδιά που έχουμε, που έχουν και τα πτυχία και τις γνώσεις, αλλά και την έφεση να ασχοληθούν και να διακριθούν στους συγκεκριμένους τομείς, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε σε ό,τι αφορά τις κυβερνοαπειλές, την κυβερνοάμυνα, η Κύπρος να αποκτήσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες χώρες. Ειδικότερα στην περιοχή μας. Θέλουμε για παράδειγμα, για να σας δώσω κάποια άλλα παραδείγματα, θα αναζητήσουμε να δούμε αν υπάρχουν ανάμεσα σε αυτούς που έχουν υποβάλει αίτηση γνώστες της αραβικής γλώσσας, της τουρκικής γλώσσας, της εβραϊκής γλώσσας, στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών που αναλαμβάνουμε και της αμυντικής διπλωματίας με χώρες της περιοχής. Εξειδικευμένες θέσεις ακόμα στο μηχανικό, στο τεχνικό του στρατού, στο ναυτικό. Εκεί και όπου υπάρχουν πτυχία που θα ήταν χρήσιμα στην όλη λειτουργία, στην αναβάθμιση της Εθνικής Φρουράς και στην αναβάθμιση συγκεκριμένων κλάδων, εκεί ναι θα γίνει επιλογή ανάμεσα σε πτυχιούχους και κριτήριο θα είναι η γνώση. Στους ΟΗΚ, στους καταδρομείς, κριτήριο θα είναι η αθλητική δοκιμασία. Θέλω να πω δηλαδή ότι θα γίνουν αυτό θα διαγωνισμοί. Μεταξύ των 3.000 που θα έχουν προσληφθεί. Θα γίνουν διαγωνισμοί στη συνέχεια ανάμεσα στους υποψηφίους και ανάλογα με την δήλωση που θα κάνουν, για να τοποθετηθούν στα διάφορα όπλα, στους διάφορους κλάδους, στις διάφορες υπηρεσίες. Θα σας έλεγε κάποιος, κύριε Υπουργέ, ότι ενδεχομένως τελικώς στην Εθνική Φρουρά να μην μείνουν οι καλύτεροι. Γιατί αν κάποιος προσληφθεί και έχει δύο πτυχία, έχει προσόντα τέτοια που μπορεί τέλος πάντων να αξιοποιηθούν πολύ εύκολα στον ιδιωτικό τομέα, και έχει προσληφθεί και ένας άνθρωπος μόνο με ένα πολιτήριο λυκείου, αυτός που θα σας εγκαταλείψει πιο γρήγορα, δηλαδή μετά το πρώτο συμβόλαιο, θα είναι ο άνθρωπος που έχει τα πτυχία και έχει τέλος πάντων τα προσόντα να δουλέψει κάπου αλλού με πολύ καλύτερη μισθοδοσία. Γιατί είτε έχεις δύο, είτε τρία πτυχία, είτε έχεις απολυτήριο λυκείου, 1.127 ευρώ είναι. Γι' αυτόν έχουμε δώσει την δυνατότητα, κύριε Καλατζή, σε μελλοντικές προσλήψεις και εκεί που υπάρχουν ανάγκες ειδικές, όπου η γνώση, η επένδυση στη γνώση που θα γίνει, θα κριθεί απαραίτητη για την Εθνική Φρουρά, με άλλους όρους θα έχουν τη δυνατότητα οι υπηρετούντες μέσα από τα χρόνια υπηρεσίας τους να αποκτήσουν προβάδισμα, πλεονέκτημα για πρόσληψη σε μεταγενέστερο χρόνο. Εάν το κράτος έρθει να επενδύσει. Όχι ως οπλίτες, φαντάζομαι. Όχι. Οι μελλοντικές προσλήψεις, όχι ως ΣΥΟΠ, αλλά για μόνιμη θέση. Μάλιστα. Εάν το κράτος λοιπόν επενδύσει σε έναν αριθμό νέων παιδιών ως ΣΥΟΠ, προκειμένου να τους δώσει και τη δυνατότητα υποτροφιών και εξειδίκευσης σε συγκεκριμένους κλάδους, η εμπειρία που θα αποκτήσουν, η γνώση που θα αποκτήσουν μέσα από το στρατηγικό σχεδιασμό που κάνει το κράτος. Δεν μπορούν να την πάρουν μαζί τους και να φύγουν, φαντάζομαι. Θα πρέπει να δεσμευτούν με κάποιο τρόπο. Όχι. Το ένα είναι αυτό, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι το κράτος θα είχε κάθε λόγο να προσφέρει κίνητρα σε αυτούς τους ανθρώπους, σε συγκεκριμένους και εξειδικευμένους κλάδους, προκειμένου να τους κρατήσει, εάν τους έχει ανάγκη. Βεβαίως, επαναλαμβάνω ότι η μοριοδότηση θα ισχύει για όλους τους ΣΥΟΠ. Δηλαδή, όλοι ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας θα μοριοδοτούνται για προσλήψεις και στο στρατό,
μελλοντικές προσλήψεις στο στρατό, αλλά και στην αστυνομία. Όμως στις εξειδικευμένες θέσεις για τις οποίες κάνατε αναφορά, στις οποίες το κράτος ενδεχομένως η Εθνική Φρουρά του Υπουργείου Άμυνας να επενδύσει, πολύ περισσότερο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι που είναι αναμενόμενο ότι θα προβούμε στις ενέργειες που πρέπει, προκειμένου αυτή η εμπειρία που θα συσσωρευτεί ή αν θέλετε η γνώση στην οποία θα επενδύσουμε να παραμείνει προς όφελος της Εθνικής Φρουράς, προς όφελος του κράτους. Φέρνω ένα παράδειγμα έτσι για να γίνουμε και πιο κατανοητοί. Ενός απόφοιτου σχολής εμποροπλοιάρχων, πλοίαρχος του εμπορικού ναυτικού και ενός απόφοιτου λυκείου. Αυτοί θα πληρώνονται με τον ίδιο μισθό, ουσιαστικά θα έχουν τις ίδιες συνθήκες εντός της Εθνικής Φρουράς. Πώς θα τον κρατήσετε τον εμποροπλοίαρχο που θα μπορούσε αύριο να είναι κυβερνήτης ή τέλος πάντων ύπαρχος ένα από τα πλοία του ναυτικού? Κοιτάξτε, κάποιος για να κάνει αίτηση γνωρίζει και ποιες είναι οι απολαβές του και ποια θα είναι τα καθήκοντα του. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή, αν κάποιος υποβάλλει αίτηση, γνωρίζει. Είναι ουσιαστικά σε ποιες συνθήκες, ποιες είναι οι απολαβές, ποια είναι τα ωφελήματα. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, η γνώση, η εμπειρία, η επαγγελματική εμπειρία, τα πτυχία, οι οποιασδήποτε γνώσεις θα μετρήσουν για την τοποθέτηση. Και από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, αυτό θα προσμετράτε και θα μου οριοδοτείτε σε περίπτωση που μελλοντικών προσλήψεων υπάρξουν μελλοντικά προσλήψεις. Ακόμη ένα θέμα που αφορά τις γυναίκες. Υπήρξε μια ανακοίνωση του παρατηρητηρίου ισότητας που αναφέρονται σε αυτό λέγοντας ότι είναι παραβίαση της νομοθεσίας σε ό,τι αφορά τα θέματα ισότητας των δύο φύλων. Κοιτάξτε, αυτά τα έχουμε δει και τα έχετε δει και από την νομική τους άποψη. Από την νομική, οπωσδήποτε αυτήν εννοούσα, γιατί ως πολιτική θέση εμείς ήμασταν και είμαστε, παραμένουμε πάρα πολύ υπέρ, είμαστε θετικοί προς αυτήν την κατεύθυνση. Γι' αυτόν άλλωστε έχουμε ήδη συμπεριλάβει πρόνοια στο τροποποιητικό νομοσχέδιο για το οποίο έκανα αναφορά πριν, το οποίο θα έχει ενώπιον της η Επιτροπή Άμυνας, έτσι ώστε σε μελλοντικές προσλήψεις να μπορούν να συμμετέχουν και γυναίκες. Σήμερα γιατί δεν μπορούν να συμμετέχουν? Διότι απλούστατα ο νόμος περί Εθνικής Φρουράς προβλέπει την εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας. Μάλιστα. Οι γυναίκες δεν έχουν εκπληρώσει στρατιωτική θητεία. Σας έλεγε, σας αλλάζετε τον νόμο, σας κάνετε μια τροποποίηση. Μα αυτόν κάνουμε, αυτόν κάνουμε. Δεν υπήρχε βουλή, τώρα ουσιαστικά με τις εκλογές έχει συσταθεί η νέα βουλή. Ακόμα δεν γνωρίζουμε ποια είναι η Επιτροπή Άμυνας, αλλά αμέσως εμείς θα καταθέσουμε ενώπιον της αυτόν τον τροποποιητικό νομοσχέδιο. Εφόσον υπήρχε η πρόθεση, λένε, γιατί δεν το κάνατε με την προηγούμενη Βουλή να τροποποιήσετε την νομοθεσία ώστε να επιτρέπετε στις γυναίκες να υποβάλουν αίτηση? Κύριε Καλατζή, όλα τα πράγματα θα μπουν σε μια σειρά, μπαίνουν σε μια σειρά. Οπωσδήποτε έχουμε ενώπιον μας, επαναλαμβάνω, ένα μεγάλο σχέδιο εξυγχρονισμού, αναδιοργάνωσης. Έπρεπε να ληφθεί σε πρώτη φάση η πολιτική απόφαση, το πλαίσιο από το Υπουργικό Συμβούλιο, η έγκριση των δαπανών, η έγκριση και η δρομολόγηση των αποφάσεων για την υλοποίηση της πρώτης φάσης της αναδιοργάνωσης και στη συνέχεια να πάμε να υλοποιήσουμε έναν προς έναν τα επιμέρους έργα που αφορούν τον όλο σχεδιασμό. Υλοποιώντας και προχωρώντας και αναλύοντας βήμα με βήμα τον όλο σχεδιασμό που έχουμε μπροστά μας, κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές, κάνουμε τις απαραίτητες διορθώσεις, έτσι ώστε μελλοντικά τα επόμενα χρόνια, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, να μπορούν, παραλαμβάνω, και οι 14β, οποιαδήποτε μελλοντική σειρά κληρωτών υπηρετεί, αλλά και οι γυναίκες να συμμετάσχουν. Ξέρετε, εκλαμβάνομαι και αυτές τις κριτικές που ακούγονται ως θετικές, καλόπιστες, γιατί αναδεικνύουν ζητήματα τα οποία μπορεί να έχουμε εντοπίσει, αλλά εν πάση περιπτώσει δίνουν και το στίγμα. Έκανα λάθος και μην παρεξηγηθώ, είπα μόνο για το παρατηρητήριο ισότητας και το γυναικείο τμήμα της ΠΕΟ έθεσε το θέμα των γυναικών. Επαναλαμβάνω, θεωρούμε ότι αυτές οι απόψεις που ακούγονται δίνουν ακριβώς και την αίσθηση του ενδιαφέροντος που υπάρχει και μας βοηθούν εν πάση περιπτώσει
να δούμε πού χρειάζεται και πού είναι εφικτό να προβούμε στις απαραίτητες διορθώσεις, απαραίτητες προσαρμογές, προκειμένου βήμα με βήμα να εξελίσσεται αυτή η μεγάλη προσπάθεια που για πάρα πολλά χρόνια έμενε στα λόγια. Συνεπώς είμαι βέβαιος, και αυτή είναι η μεγάλη εικόνα, ότι ναι, θα υπάρξει χώρος τους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια και σε μεταγενέστερους να κάνουν και διορθώσεις σε αυτά τα οποία για πρώτη φορά ξεκινούμε εμείς, κύριε Καλατζή. Παραλαμβάνω, ένα μεγάλο σχέδιο το οποίο να αφορά ολόκληρη την εθνική φορά, αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Ήθελα να το ρωτήσω αργότερα, αλλά επειδή είπατε τους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια, καλά σκοπεύουμε να μιλήσουμε με τον Κυπριακούντος ώστε να προσλαμβάνουμε τα επόμενα χρόνια και γυναίκες και συμβασιούχους οπλίτες. Το πούμε και αυτό. Θα σας πω καταρχάς πολιτική μου θέση και θέση της κυβέρνησης βεβαίως. Καλά, είσαστε πολιτικό πρόσωπο. Βεβαίως. Μακάρι να υπάρξει λύση του Κυπριακού και εμείς θα προβούμε στις απαραίτητες προσαρμογές, όπως σε προσαρμογές θα πρέπει να προβεί και η αστυνομία και η δημόσια υπηρεσία και τα δικαστήρια και όλες οι κρατικές δομές. Και στους 3.000 ανθρώπους που θα πάρουμε θα τους κάνουμε. Κοιτάξτε. Αν λυθεί το Κυπριακό. Γι' αυτό, έχει μπει και ένας χρόνος δοκιμαστικής περίοδου. Και αντιλαμβάνεστε, ανάλογες αλλαγές δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Συνεπώς, αυτό είναι το οποίο θέλω να ξεκαθαρίσω, ότι δεν τίθεται θέμα το κράτος να αφήσει εκτεθειμένους αυτούς με τους οποίους θα υπογράψει συμβόλαιο. Επαναλαμβάνω, εάν υπάρξει λύση του Κυπριακού. Θα το κάνω πιο περίπλοκο πολιτικά. Και αν δεν έχουμε συνέχεια του κράτους και έχουμε παρθενογένεση και ένα καινούργιο κράτος που θα δημιουργηθεί. Μα κοιτάξτε. Θα ισχύει υπογραφή ενός κράτους. Μα τέτοια μορφής λύση δεν θα γίνει προφανώς αποδεκτή. Yes. Αλλά εγώ επαναλαμβάνω ότι εκείνον το οποίο πράττουμε στο στρατό και αυτή είναι πάντοτε η φιλοσοφία, είναι ότι πρέπει να έχουμε σενάρια και να είμαστε έτοιμοι σε κάθε περίπτωση. Όμως, ξέρετε πόσες γενιές και πόσες μανάδες έχουν μπει στα παιδιά τους μέχρι να μεγαλώσεις, δεν θα υπάρχει στρατός. Συνεπώς, δεν θα ήταν άδικο να μην δώσουμε τη δυνατότητα σε νέα παιδιά από τη στιγμή που, επαναλαμβάνω, με την έξοδο μας από το μνημόνιο έχουν εγκριθεί δαπάνες και μπορούμε να προχωρήσουμε στη μείωση της θητείας, να ξεκινήσουν τη ζωή τους ένα χρόνο νωρίτερα, να ξεκινήσουν τις σπουδές τους. Αλλά για την ίδια ώρα να δώσουμε στην Εθνική Φρουρά την δυνατότητα να εξυγχρονιστεί, να αναδιοργανωθεί με τα πρότυπα σύγχρονων στρατών και για όσον καιρό βεβαίως εξακολουθεί να υφίσταται ο αναχρονισμός της κατοχής εδαφών μας, να μπορεί με αναβαθμισμένες δυνατότητες να επιτελεί τον ρόλο και την αποστολή της, αλλά και την ίδια ώρα να είναι σε θέση να συμβάλλει και στην αποτροπή νέου τύπου απειλών, ασύμμετρων απειλών όπως είναι η τρομοκρατία, σε μια περιοχή, κύριε Καλατζή, αστάθειας, συγκρούσεων και που είναι πηγή και έξαρσης της τρομοκρατικής βίας. Που δεν πρόκειται να μετακομίσουμε. Και δεν πρόκειται να μετακομίσουμε από αυτήν την περιοχή προφανώς. Ούτως ή άλλως. Επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως στους αριθμούς, με τον αριθμό των 3.000 συμβασιούχων οπλητών, με τον αριθμό των κληρωτών που δεν είναι μειούμενος λόγω της υπογεννητικότητας, σε αυτή την περίπτωση θα σας ρωτούσε κάποιος, δεν θα μπορούσε να υπάρξει έτσι ανάγκη για μικρότερους αριθμούς αν εξυγχρονιζόταν η Εθνική Φρουρά, λέω τώρα, αντί για φυλάκια ή αντί για παρατηρητήρια, να έχουμε κάμερες. Τέλος πάντων, να χρησιμοποιήσουμε έξυπνα συστήματα ηλεκτρονικά που δημιουργούν και μικρότερες ανάγκες για ανθρώπινο δυναμικό. Χωρίς να μπαίνω σε λεπτομέρειες. Όχι, δεν θέλουμε λεπτομέρειες. Θα σας πω ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ανάλογα προγράμματα. Ακριβώς γιατί είναι ανάγκη να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες. Ενδεχομένως και σε επίπεδο ασφάλειας να είναι και πιο αποδοτικά. Ναι, αλλά κοιτάξτε, αυτόν δεν θα συνιστούσε λόγο να μειώσουμε τον αριθμό των επαγγελματιών οπλητών. Αντίθετα, θα έλεγα ότι με τον αριθμό τον οποίο έχουμε προδιαγράψει, που μας δίνει και αριθμητικά καλύτερη δυνατότητα να πω ότι είχαμε χθες, και από ό,τι θα έχουμε τα επόμενα χρόνια αν δεν λαμβάναμε τις αποφάσεις. Την ίδια ώρα μαζί με την αναβάθμιση των αμυντικών μας συστημάτων και την χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών θα δοθεί η δυνατότητα στην Εθνική Φρουρά με μεγαλύτερη επάρκεια, με σημαντικά μεγαλύτερη επάρκεια να επιτελεί το ρόλο και την αποστολή της. Γιατί θα λέγει κάποιος,
Διαφορετικό είναι ένας στρατιώτης να κάθεται σε ένα φυλάκιο και να παρακολουθεί με τα δυο του μάτια τι συμβαίνει γύρω, και διαφορετικά ένας εκπαιδευμένος στρατιώτης να βρίσκεται σε ένα κέντρο επιχειρήσεων και να παρακολουθεί την ίδια στιγμή 5 διαφορετικά, 10 διαφορετικά σημεία. Και μέσα από συστήματα που κάνουν την νύχτα μέρα, ναι, και βεβαίως μπορεί. Πολύ πιο αποδοτικά. Και που μπορεί βεβαίως την ίδια ώρα να μπορεί κανείς να τα κρατάσει αρχείων και να μπορεί να τα επεξεργαστεί, ναι, ανά πάσα στιγμή. Ούτως ώστε αυτό είναι σε φάση του να συμβεί στην Εθνική Φρουρά. Χωρίς να λαμβάνω να μπαίνω σε λεπτομέρειες, βρίσκονται σε εξέλιξη ανάλογα προγράμματα και άλλα. Άραστε. Πέρα από αυτά τα προγράμματα, έχετε αναγγείλει και στο παρελθόν ενίσχυση κυρίως του ναυτικού και της αεροπορίας. Προχωράει αυτή η διαδικασία? Βεβαίως, με ταχύς ρυθμούς. Και ξέρετε, όλοι είναι λίγο πολύ επιφυλακτικοί, γιατί όταν ακούμε για αγορά οπλικών συστημάτων, το πρώτο πράγμα που έχετε στο μυαλό μας είναι οι μίζες. Και δεν έχουμε και άδικο, δηλαδή. Δεν έχετε άδικο και δεν έχουν και άδικο όσοι είναι καχύποπτοι. Και αυτό μας κάνει ακριβώς να είμαστε κι εμείς πάρα πολύ προσεκτικοί και να ελέγχουμε κάθε βήμα με τον τρόπο που πρέπει, έστω για να αυτόν πολλές φορές οδηγεί σε καθυστερήσεις, αλλά προέχει. Να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία της διαδικασίας, να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στο έργο που επιτελεί η Εθνική Φρουρά, αλλά επαναλαμβάνω ότι ναι, όπως έχουμε μπει και όπως γνωρίζει και η Βουλή, γιατί έχουν εγκριθεί οι προϋπολογισμοί, βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικά προγράμματα, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το ναυτικό και σε ό,τι αφορά και τη δυνατότητά μας στον αέρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, κάτι ακόμα. Έχουν δανειστεί, να το πούμε εντός εισαγωγικών, έχουν δοθεί στην αστυνομία για περιορισμένο χρονικό διάστημα 250-300 στελέχη της Εθνικής Φρουράς. 120. Ναι, 300 είναι οι προσλήψεις που πρόκειται να γίνουν στην αστυνομία. 120. Πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η απόσπαση? Γιατί υπάρχουν παράπονα ένθεν και ένθεν. Ελπίζω το συντομότερο δυνατόν, κύριε Καλαντζή, γιατί σίγουρα αυτό δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στην Εθνική Φρουρά, η οποία αυτή τη στιγμή είναι στελέχη, δεν είναι... βρίσκεται, επαναλαμβάνω, σε μια μεγάλη διαδικασία μεταρρυθμίσεων και χρειάζεται οπωσδήποτε το προσωπικό για να μπορέσει να διεκπαιρευθεί με συντεταγμένων τρόπων και στα χρονικά πλαίσια που έχουν καθοριστεί με επιτυχία όλων αυτών των σχεδιασμών. Όμως, λαμβάνοντας υπόψη συνολικά τις απειλές που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το κράτος μας και προτεραιοποιώντας, αν θέλετε, την ανάγκη της συμβολής στην αντιμετώπιση οποιασδήποτε ενδεχόμενης τρομοκρατικής απειλής, η Εθνική Φρουρά συνεχίζει να συνδράμει, παρά το γεγονός, επαναλαμβάνω, ότι αυτό προκαλεί κόστος σε ό,τι αφορά την δυνατότητα της... Τι οικονομικό κόστος έχει? Είναι λίγο ακριβά τα στελέχη για να περιπολούν στα αεροδρόμια. Ναι, αυτή τη στιγμή είναι αποσπάτε προσωπικών, ναι, από την Εθνική Φρουρά. Συνεπώς το στερείται η Εθνική Φρουρά. Ελπίζω όμως, και είμαι βέβαιος, με τις αποφάσεις που θα ληφθούν και με τις κινήσεις που δρομολογούνται, αυτό το πράγμα να μην χρειαστεί να παραμείνει για πολύ ακόμα, προκειμένου, επαναλαμβάνω, να αποδοθεί πίσω στην Εθνική Φρουρά όλων των προσωπικών που είναι απαραίτητο για την διεκπαιρέωση και την επιτέλεση του έργου. Αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται ισότιμα με τους συναδέλφους τους αυτή τη στιγμή, αστυνομικούς? Ναι. Γιατί έχει να κάνει πια και με τα ωφελήματα που μπορεί να έχουν, ναι, αυτή είναι, για επαγγελματίες. Αυτή είναι η ρύθμιση που έχει γίνει. Ναι. Να αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό την δικαιοδοσία του αρχηγού της αστυνομίας και τη χάνουν της ίδιας μεταχείριση ως προς τα ωφελήματα και ως προς τον τρόπο που λειτουργούν και οι αστυνομικοί. Για τα οπλικά συστήματα αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορείτε να πείτε πολλά πράγματα. Να έρθουμε στον άλλο πυλώνα της αναδιοργάνωσης, που έχει να κάνει όχι μόνο με το ανθρώπινο δυναμικό, όχι μόνο με τα οπλικά συστήματα, αλλά και με τον τρόπο λειτουργίας ίδιας της Εθνικής Φρουράς. Δηλαδή, στρατολογικά γραφεία, το δικαστικό, διάφορες υπηρεσίες της Εθνικής Φρουράς που δίνουν την εντύπωση ενός υδροκέφαλου οργανισμού, ο οποίος κάποιες φορές είναι και δυσλειτουργικός. Γραφειοκρατία. Όλα αυτά που κάποια στιγμή θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και για λόγους αποδοτικότητας, αλλά και για λόγους λιγότερης ταλαιπωρίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με την Εθνική Φρουρά και το Υπουργείο Άμυνας. Κοιτάξτε, προχωρούμε από τα βαριά μοντέλα, τα δίσκαμπτα του παρελθόντος,
σε ένα σύγχρονο, ευέλικτο στρατό με βάση μια νέα δομή δυνάμεων που θα επιτρέπει ακριβώς στην Εθνική Φρουρά, στο δοσμένο γεωγραφικό περιβάλλον, στο δοσμένο επιχειρησιακό χώρο και λαμβάνοντας υπόψη πέραν της τουρκικής απειλής και τις νέες απειλές, τις νέου τύπου απειλές, τις ασύμμετρες απειλές, να μπορεί με μεγαλύτερη επάρκεια να διαδραματίσει, επαναλαμβάνω, καλύτερα τον ρόλο της. Και την ίδια ώρα είναι σε εξέλιξη και μια σειρά από διοικητικές μεταρρυθμίσεις, στο επίπεδο της διοίκησης δηλαδή, μέσα και από τη συγχώνευση του Γενικού Επιτελείου της Εθνικής Φρουράς, συγχώνευση υπηρεσιών και τμήματων, ήθελα να πω, αλλά και τη συστέγαση του Υπουργείου με το Γενικό Υπουργείου, των υπηρεσιών του Υπουργείου, που σήμερα στεγάζονται σε 6 διαφορετικά κτίρια, μαζί με το Γενικό Επιτελείο της Εθνικής Φρουράς, προκειμένου και, και προσωπικό να εξοικονομηθεί, αλλά και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα να μπορούμε να επιτελούμε το έργο μας. Πότε αναμένεται η συστέγαση του Υπουργείου με το Γενικό Επιτελείο? Κοιτάξτε, βρισκόμαστε σε ένα στάδιο όπου η αρμόδια επιτροπή για τα κυβερνητικά κτίρια αξιολογεί τα δεδομένα μιας συγκεκριμένης πρότασης και εύχομαι το συντομότερο δυνατόν να υπάρξει κατάληξη. Αυτό από τη στιγμή που θα επιλεγεί το κτίριο ή θα εγκριθεί το κτίριο που αυτή τη στιγμή αξιολογείται, πόσο χρόνο θα πάρει δηλαδή? Νομίζω μερικούς μήνες. Και ξέρετε, αυτή η συστέγαση... Θα έχει προηγηθεί η συνένωση αυτών των υπηρεσιών, δηλαδή τα στρατολογικά γραφεία ή με, τέλος πάντων, με διάφορα τμήματα που είναι διπλά, άλλα στο Υπουργείο Άμυνας, άλλα στο Γενικό Επιτελείο. Θα έχουν προηγηθεί αυτά? Έχουμε κάνει κάποιες ασκήσεις επί χάρτου και το δεύτερο μισό του χρόνου θα ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία που αφορά τη διοικητική μεταρρύθμιση. Όμως στην πράξη, η συγχώνευση των όποιων υπηρεσιών και των τμήματων που έχουμε προδιαγράψει μπορεί να γίνει, θα πρέπει να γίνει από την ώρα που θα συστεγαστούμε σε έναν ενιαίο χώρο. Που θα συστεγαστεί το ΓΕΦ μαζί με το Υπουργείο Άμυνας σε έναν ενιαίο χώρο. Όμως έχει γίνει ο προκαταρκτικός σχεδιασμός και αμέσως μετά, ολοκληρώνοντας τώρα το έργο της διαδικασίας πρόσληψης των ΣΥΟΠ, έναν από τα επόμενα μεγάλα στοιχήματα που έχουμε είναι ακριβώς να ολοκληρώσουμε αυτό το οποίο έχουμε ξεκινήσει, δηλαδή την με απόλυτη πλέον ευκρίνεια και κατά τρόπον τελεσίδικων την νέα διοικητική δομή που θα αφορά ουσιαστικά τη λειτουργία του Υπουργείου Άμυνας, πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη τη συγκατοίκηση του πλέον με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς. Επειδή πλέον τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει και ένας εναλλακτικός τρόπος πληροφόρησης και για σας πολιτικούς και για εμάς δημοσιογράφους, για τους πάντες τέλος πάντων, διάβαζα έναν απόστρατο ανώτατο αξιωματικό να λέει τώρα για ποιο εξυγχρονισμό της Εθνικής Φρουράς μιλάει ο Υπουργός Άμυνας, όταν τα σήματα και τα μηνύματα τα γράφουμε ακόμα σε κόλλα Α4 με το χέρι και χρησιμοποιούμε τα κομπιούτερ ως γραφομηχανές. Στην Εθνική Φρουρά σήμερα. Ναι, δεν γνωρίζω τι έχει πει, αλλά εν πάση περιπτώσει και σε αυτόν τον τομέα έχουν ληφθεί σημαντικές αποφάσεις και δεν θα μπορούσε άλλωστε να μην πάρουμε μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση, γιατί το Υπουργείο Άμυνας είναι ένα υπουργείο που διαχειρίζεται οπωσδήποτε ευαίσθητες πληροφορίες και πρέπει και σε αυτόν τον τομέα να γίνουν σημαντικά βήματα. Δεν λέω ότι επράξαμε τα προηγούμενα χρόνια αυτό που θα έπρεπε να πράξουμε ως κράτος και ως Υπουργείο Άμυνας. Έχουμε μείνει πίσω. Είναι αλήθεια. Όμως προχωρούμε τώρα και σε αυτόν τον τομέα. Είναι πολλά, κύριε Καλατζή, είναι πολλοί οι τομείς δυστυχώς που πρέπει να γίνουν αλλαγές. Αλλά και σε αυτόν τον τομέα έχουμε πάρει αποφάσεις. Και ειδικά, επαναλαμβάνω, επενδύουμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την κυβέρνου άμυνα, γιατί πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια αυτό θα δώσει μια προστιθέμενη αξία σε μια μικρή χώρα που δεν μπορεί βεβαίως να αναπτύξει και βαριά βιομηχανία, αλλά
εκεί, σε εκείνους τους τομείς όπου οι νέες τεχνολογίες, όπου το ανθρώπινο κεφάλαιο μπορεί να μας προσδώσει σημαντικές δυνατότητες, πρέπει να το προχωρήσουμε, να το πράξουμε και νομίζω ότι είμαστε σε μια σωστή κατεύθυνση. Θέσατε προηγουμένως το θέμα της αξιοκρατίας και θέλω να πούμε κάτι ακόμα σε σχέση με αυτή την Επιτροπή Κοινωνικών Προβλημάτων που λειτουργεί στο Γενικό Επιτελείο της Εθνικής Φρουράς. Κατά καιρούς υπήρξαν εισηγήσεις που ίσως θα μπορούσαν να θεωρηθούν και ύποπτες. Να μην προεδρεύει αυτός, να προεδρεύει άλλος, να μην κληρώνονται γιατί καθυστερούμε, να γίνεται με κάποιο άλλο τρόπο. Ποιοι θα συμμετέχουν, έχει λήξει αυτό το θέμα, έχει ξεκαθαρίσει. Ναι, έχει λήξει αυτό το θέμα εδώ και πέραν του ενός χρόνου. Και η ρύθμιση η οποία αυτή τη στιγμή γίνεται είναι η κλήρωση ενώπιον των ιδίων των εθνοφρουρών της Επιτροπής Κοινωνικών Προβλημάτων, της Επιτροπής δηλαδή που θα αξιολογήσει τα αιτήματά τους ή τις ενστάσεις τους για μεταθέσεις, για αποσπάσεις. Κληρώνεται λοιπόν αυτή η Επιτροπή, δεν διορίζεται από τον Υπουργό, κληρώνεται λίγη ώρα προτού συνέλθει, το πρωί της ίδιας μέρας, προκειμένου να μείνει σε θέση κανένας, να επηρεαστεί, ούτε υπουργός, ούτε οποιοδήποτε άλλοι πολιτικοί παράγοντες, βουλευτές ή ούτω καθεξής, να μην γνωρίζει ποιοι είναι τα μέλη της Επιτροπής και να μην μπορεί να μην επιχειρήσει να τους επηρεάσει. Πάντως αυτό θα κάνει κακό, και μάλιστα, θα κάνει κακό στην πολιτική σας καριέρα. Γιατί αντιλαμβάνεστε, ο Υπουργός Άμυνας έχοντας να κάνει με ένα πολύ μεγάλο οργανισμό, έχει και τη δυνατότητα να προστατεύσει τον ένα, να βοηθήσει τον άλλο, να μεταθέσει τον άλλο και έτσι σε μια μελλοντική εκλογική αναμέτρηση αυτό απέφερε καρπούς. Δεν με απασχολεί, κύριε Καλατζή, αν δεν λάβουμε τα μηνύματα των καιρών, δεν με ενδιαφέρουν ούτε οι μελλοντικές αναμετρήσεις, ούτε οι εκλογές. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να κάνουμε τον καλύτερο τρόπο τη δουλειά που μου έχει εμπιστευτεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να ανταποκριθώ στις προσδοκίες του κόσμου και από εκεί και πέρα, αν μπορέσουμε να αφήσουμε πίσω μας κάτι στέρεο που να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό προσπαθούμε να θεσμοθετήσουμε όσο είναι δυνατόν αυτές τις διαδικασίες, γιατί ξέρετε, αλλάζουμε θεσμούς, αλλάζουμε διαδικασίες, λαμβάνουμε αποφάσεις. Οι νοοτροπίες όμως δεν αλλάζουν εύκολα. Είναι βαθιά ριζωμένες δυστυχώς. Και πρέπει να υπάρξει επιμονή, να υπάρξει συνέχεια και η συνεργασία όλων. Όλων των πολιτικών δυνάμεων αλλά και του κόσμου που πολλές φορές μπορεί να θεωρεί ότι απευθυνόμενος στον Υπουργό ή απευθυνόμενος ακόμα και στον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα πρέπει να γίνει το αίτημα του αποδεκτών, είτε επειδή προέρχεται από το κόμμα είτε επειδή στο παρελθόν μπορεί να εισυνέβαλε στην Α ή στη Β κατεύθυνση. Συνεπώς αυτές οι νοοτροπίες πρέπει να τις ξεριζώσουμε και αν αυτόν απαιτεί και απαιτεί να αναλάβει κάποιος τον πολιτικό κόστος, εγώ το αναλαμβάνω συνειδητά. Γι' αυτό και σε πολλούς μπορεί να μην είμαι και αρεστός, επειδή συνειδητά επιλέγω και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να συγκρουστώ με νοοτροπίες που θεωρώ παράδεκτες. Είναι ριζωμένες από τον καιρό της Οθωμανοκρατίας και δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι ζούμε σε έναν κράτος δικαίου, όπου το κράτος θα πρέπει να είναι δίπλα στον καθένα, ανεξαρτήτως γνωριμιών, με βάση τις ανάγκες του. Και όχι με βάση τους ποιους πιθανόν να γνωρίζει. Επειδή όπως είπαμε προηγουμένως η Εθνική Φρουρά είναι ένας μεγάλος οργανισμός, ο μεγαλύτερος στην Κύπρο ουσιαστικά και το κόστος λειτουργίας της είναι πάρα πολύ μεγάλο επίσης. Κατά καιρούς στις εκθέσεις της ηλεκτρικής υπηρεσίας διαβάζουμε είτε για διασπάθηση δημόσιου χρήματος, είτε για δαπάνες που γίνονται αλόγιστα κάποια στιγμή, είτε τέλος πάντων και για ύποπτες διεργασίες που έχουν να κάνουν είτε με τις προμήθειες, μιλάω για τρόφιμα, μιλάω για καύσιμα, μιλάω για όλα αυτά, είτε με τον τρόπο που λειτουργούν κάποια στελέχη εντός της Εθνικής Φρουράς που φαντάζομαι θα πρέπει να ελέγχονται. Ελέγχονται και ελέγχονται με έναν τρόπο που νομίζω μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε σημαντικά βήματα. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε μια άριστη συνεργασία με τον Γενικό Ελεγχτή και μας υποβοηθεί στο να. Έχετε αποσπάσει και αξιωματικό, νομίζω. Έχουμε να αποσπάσει και έναν αξιωματικό και έχουμε δώσει και τη δυνατότητα πρόσβασης, έχουμε δώσει οδηγίες να ανοίξει και το Υπουργείο αλλά και η Εθνική Φρουρά που στο παρελθόν δεν ελεγχόταν, για να γίνουν έλεγχοι και για το σήμερα αλλά και για το παρελθόν. Όσο μακρύ μπορεί να είναι αυτό το παρελθόν. Και πρέπει να σας πω ότι έχουμε πάρει αποφάσεις, έχουν γίνει και καταγγελίες και κάνουμε και διορθωτικές κινήσεις σε θεσμικό επίπεδο,
έτσι ώστε να μπορέσουμε όχι μόνο να διασφαλίσουμε τη χρηστή διοίκηση. Μέχρι τώρα. Δηλαδή, νομίζω, έχουμε αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Όχι, αποτέλεσμα ως προς την τιμωρία κάποιων ανθρώπων που ενδεχομένως επειδή υπήρξαν παρασπονδίες, κάποιοι άνθρωποι είχαν ευθύνη. Έχουν μέχρι οδηγηθεί τώρα και στο στρατοδικείο κάποιοι, έχουν μετακινηθεί από τις θέσεις τους, έχει μπει φραγμός, για παράδειγμα, στην τοποθέτηση ιδίων είτε στα καψιμή είτε σε άλλα πόστα. Και από εκεί και πέρα θεσμοθετούμε και διαδικασίες οι οποίες, επαναλαμβάνω, όχι μόνο θα μας διασφαλίζουν τη χρηστή διοίκηση, αλλά θα αντανακλούν και αυτήν την ιδιαίτερη ευαισθησία που πρέπει να υπάρξει, προκειμένου να πείσουμε κιόλας. Να πείσουμε ότι τα πράγματα αλλάζουν και δεν είναι εύκολο. Λόγω της κακής εμπειρίας, λόγω του ότι αυτή η προϊστορία, η αρνητική, μας συνοδεύει. Και είναι και η εμπειρία όχι μόνο της Κύπρου, αλλά και άλλων χωρών, με τους συνειρμούς που γίνονται. Ότι είναι όντως δύσκολο να πείσετε. Για παράδειγμα, και επειδή αναφερθήκατε στο θέμα των καψιμί, έχουμε προμηθευτές που μπορεί να είναι 20-30 χρόνια ίδιοι. Και να δημιουργηθούν, έστω και αν οι άνθρωποι μπορεί να είναι απολύτως έντιμοι, αλλά δημιουργείται μια εικόνα μιας διαπλοκής και μιας μονιμότητας που τέλος πάντων δεν είναι και πάρα πολύ γι' αυτό, καλή. Γι' αυτό και το έχουμε αλλάξει και αυτό, και έχει μπει υπεριορισμός στα 3 χρόνια και έχουν αντικατασταθεί όλοι όσοι υπερεύαιναν τα 3 έτη, και όχι μόνο αυτό, αλλά και ό,τι αφορά τη όλη διαδικασία που ακολουθείται για τους διαγωνισμούς, για τις προσφορές, μπαίνει μία τάξη. Επαναλαμβάνω ότι αναζητούμε και επιζητούμε και τη συμβολή του Γενικού Ελεκτή, προκειμένου να κλείσουμε τα όποια παράθυρα, να διορθώσουμε τις διαδικασίες κατά τρόπο που να μας καθιστούν ή να μην είμαστε ευάλωτοι σε όποιον ενδεχομένως να έχει στο μυαλό του να επαναλάβει νοοτροπίες του παρελθόντος. Ερχόμαστε στο προσωπικό πάλι, και έχει να κάνει με τις νομοθεσίες που αφορούν τους αξιωματικούς, τους υπαξιωματικούς. Έχουν μείνει πίσω οι ΕΠΗ, οι οποίοι διαμαρτύρονται κιόλας, λέγοντας ότι εμάς μας κρατάνε όμηρους. Έκλεισε η Βουλή, έχουμε μια νέα Βουλή. Μέχρι να ασχοληθεί πάλι με τη δική μας περίπτωση, δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα περάσει. Πότε θα κλείσει αυτό το θέμα με αυτούς τους ανθρώπους που έχει να κάνει πια με την ίδια τους τη ζωή, γιατί φτάνοντας σε μια ηλικία που δεν ξέρουν αν θα συνταξιοδοτηθούν, αν θα μείνουν άνεργοι, αν θα πρέπει να ψάξουν άλλη δουλειά. Τέλος πάντων, αυτή η αβεβαιότητα δημιουργεί προβλήματα. Έχουμε εγκαταθέσει, κύριε Καλατζή, όπως έχετε πει, τους κανονισμούς για τους αξιωματικούς, για τους υπαξιωματικούς, και καταθέτουμε τώρα. Έχει λύσει και το θέμα των εθελοντριών. Της τελευταίας σειράς που αφορά τη μονιμοποίηση και αυτό το θέμα. Αν είχα τη δυνατότητα τις τελευταίες εβδομάδες να συναντηθώ και με αυτήν την κατηγορία των 52, αλλά και με τους ΕΠΗ. Έχουμε δει όλα τα ζητήματα και είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε τους κανονισμούς που δίνουν, επαναλαμβάνω, μια θεραπεία σε ένα ζήτημα που για χρόνια ταλάνιζε το προσωπικό, εξαιτίας του γεγονότος ότι λόγω της αρχικής πρόβλεψης που αποτυπωνόταν σε μια ονομασία που δεν αντανακλάδε σημερινές συνθήκες, δηλαδή πενταετούς, έπαψαν να είναι από καιρού, και εκείνον το οποίο δεν τους διασφαλίσαμε ήταν την επαγγελματική σύνταξη. Γι' αυτόν και αυτόν το οποίο με το νομοσχέδιο να αποκαθιστούμε, με τους κανονισμούς να αποκαθιστούμε, είναι ακριβώς την δυνατότητά τους, ειδικά σε αυτήν την κατηγορία και μόνο κατ' εξαίρεση, να δοθεί παράταση του ορίου αφυπηρέτησης, έτσι ώστε να μην μένει έναν κενόν σε μια κρίσιμη ηλικία για τις οικογένειές τους, για τα παιδιά τους. Έχουν παιδιά που σπουδάζουν αυτή τη στιγμή, είναι και σε μια ηλικία που δεν μπορεί να είναι, νομίζω, κάτι το οποίο οφείλαμε να πράξουμε από καιρό, για να πάψει και αυτή η εκκρεμότητα, αλλά και να αποκατασταθεί και μέσα από το δικαίωμα που δίνουμε για ηθικές αμοιβές και μια νέα ονομασία, γιατί δεν θα ονομάζονται πλέον ΕΠΗ, και όλα αυτά προβλέπονται στους. Υπάρχουν μία-δύο επιλογές, επιτρέψτε μου, επειδή δεν έχει οριστικοποιηθεί επακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν εντάσσονται δεν στην τάξη αντανακλά των υπαξιωματικών. Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι συμβασιούχοι υπαξιωματικοί. Όμως, επαναλαμβάνω, θέλουμε να δώσουμε και σε αυτήν την κατηγορία όχι μόνο μέσα από ρυθμίσεις που θα διασφαλίζουν την δυνατότητα τους να συνεχίσουν να εργάζονται, αλλά και την τιμή που πρέπει να αισθάνεται ο κάθε εργαζόμενος στην Εθνική Φρουρά, και ειδικά ακριβώς, και ειδικά μια κατηγορία που αποτελεί, αν θέλετε, και τη ραχοκοκαλιά σήμερα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των διαφόρων οπλικών συστημάτων.
Θέμα προαγωγών υπάρχει για αυτούς τους ανθρώπους? Είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο σε διασύνδεση, αν φαντάζομαι, θέλετε... Φαντάζομαι στην ηλικία τους δεν θέλουν να κάνουν καριέρα στο στρατό, περισσότερο τους ενδιαφέρει η σύνδεση της προαγωγής με τις οικονομικές απολαύες. Ναι, τα ζητήματα των προαγωγών θα τα συζητήσουμε και τους το έχουμε μπει. Έχουμε μπει σε όλα τα στελέχη, ενώ τους υπαξιωματικούς και τους ΕΠΗ. Όλα αυτά θα συζητηθούν υπό το πρίσμα της νέας δομής δυνάμεων, υπό το φως της πρόσληψης πλέον τους αμέσως επόμενους μήνες των συμβασιούχων, των 3.000 συμβασιούχων οπλιτών, προκειμένου να διαμορφωθεί η πυραμίδα, η νέα δομή δυνάμεων, η οργανωτική δομή δυνάμεων της Εθνικής Φρουράς, και εκεί όλα με ορθολογικό τρόπο να συνυπολογιστούν για να δούμε ακριβώς πώς θα προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Δηλαδή θα πρέπει να μπει μια τάξη, κύριε Καλατζή, γιατί δεν μπορεί οι προαγωγές να δίνονται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ακριβώς ποιες είναι οι οργανωτικές ανάγκες που υπάρχουν. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να έχεις περισσότερους λοχίες από τη δεκανής. Δεν μπορείς να έχεις περισσότερους επιλοχίες από ότι έχεις λοχίες. Πρέπει να υπάρχει μια πυραμίδα. Και αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα βάλουμε σε μια τάξη κάποια στιγμή. Με την πυραμίδα, ευκαιρία να ρωτήσω, με το θέμα του υπαρχηγού της Εθνικής Φρουράς, πέραν του ότι θα φαντάζομαι κάποια στιγμή θα πρέπει να τοποθετηθεί μετά την αποχώρηση του κ. Παπαπαύλου υπαρχηγός, αλλά τίθεται θέμα για την θέση του αρχηγού, επειδή το ακούσαμε και από αξιωματικούς, να καθιερωθεί η επιλογή Κύπριου αξιωματικού, απόφοιτη βεβαίως των ανώτατων στρατιωτικών σχολών. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να πω ότι ο υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς επέλεξε να κάνει χρήση της άδειας που δικαιούται. Ναι. Από εκεί και πέρα, το αίτημα για Κύπριων αρχηγών είναι κάτι το οποίο. Πότε ολοκληρώνεται η άδεια του κ. Παπαπαύλου για να γίνει τοποθέτηση? Νομίζω είναι προς το τέλος του καλοκαιριού. Ούτως ώστε μετά θα γίνει τοποθέτηση αξιωματικού στη θέση του υπαρχηγού. Όμως το ζήτημα, αν θέλετε, του αρχηγού, για όσον καιρό παραμένουν τα κατοχικά τετελεσμένα, τα κατοχικά δεδομένα ως έχουν σήμερα, θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να επιχειρηθεί αλλαγή του σημερινού καθεστώτος, και συνεπώς σε αυτό το θέμα, σε συνεννόηση οπωσδήποτε και με την Ελλάδα, με την ελληνική κυβέρνηση, θα προχωρήσουμε με βάση το υφιστάμενο σχεδιασμό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την σχολή που έχετε αναγγείλει ότι θα δημιουργηθεί για να μπορούν να εκπαιδεύονται στελέχη της Εθνικής Φρουράς, και όχι μόνο, θα μπορούσαν ενδεχομένως και κρατική λειτουργία και άλλοι υπάλληλοι του κράτους, πότε αναμένεται να λειτουργήσει και πώς θα στελεχωθεί αυτή η σχολή? Είναι γι' αυτό ένα σημαντικό project, ένα σημαντικό έργο το οποίο έχουμε ενώπιον μας. Η Ακαδημία Άμυνας Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσεων έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και έχει συμπεριληφθεί και η πρόνοια στους προϋπολογισμούς. Αναμένω ότι με τις επικείμενες μεταθέσεις, υπήρχε ένας σχεδιασμός να προχωρούσαμε κάπως ενωρίτερα, όμως λόγω, επαναλαμβάνω, και των σημαντικών και πολλών διεργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη, έχουμε αποφασίσει ότι με τις επικείμενες μεταθέσεις του καλοκαιριού θα γίνουν και οι τοποθετήσεις σε ό,τι αφορά το προσωπικό, τη διοίκηση της Ακαδημίας, προκειμένου να ξεκινήσει το έργο της από το φθινόπωρο με την νέα, αν θέλετε, και ακαδημαϊκή χρονιά, γιατί σε συνεργασία με πανεπιστήμια είναι που σε πρώτη τουλάχιστον φάση. Πού θα εδρεύει θα αυτό, προσφέρονται... δηλαδή, θα υπάρχουν κτίρια, θα υπάρχει χώρος? Όχι, δεν υπάρχει πρόβλεψη σε αυτήν τη φάση να υπάρχει κτίριο, ούτε επιπρόσθετη δαπάνη σε ό,τι αφορά λειτουργικά έξοδα. Θα υπάρχει το γραφείο, θα υπάρχει η διοίκηση, θα υπάρχει ο ακαδημαϊκός προϊστάμενος, και θα υπάρχει και η συνεργασία κυρίως με πανεπιστήμια σε πρώτη φάση, που θα μας δώσει την δυνατότητα να προσφέρουμε προγράμματα σπουδών κατάρτισης, αλλά και μεταπτυχιακά προγράμματα σε θέματα τα οποία έχουν σχέση με ζητήματα ασφάλειας, διεθνών σχέσεων, στρατηγικών σπουδών, όπως επίσης και ταχύρυθμα προγράμματα σε τομείς όπως η διοίκηση ανθρώπινου
δυναμικού, ακόμα και κατά παραγγελία σε ό,τι αφορά γραμματιακές σπουδές, και αναφέρομαι στο προσωπικό, τους υπαξιωματικούς, γιατί θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλον το προσωπικό, όχι μόνο στους αξιωματικούς, αλλά και στους υπαξιωματικούς. Δεν θα υπάρχει επικάλυψη με τα προγράμματα που δίνουν η Σχολή Εθνικής Άμυνας ή η Σχολή Πολέμου, έτσι? Όχι σε ό,τι αφορά τα μεγάλα σχολεία, αλλά κάποια σχολεία σε χαμηλότερους βαθμούς, όπου και εκεί είχε διαπιστωθεί και από τον Ελεκτίν ότι θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν και σημαντικά κόστος. Ποσά, και που έχουμε τους αξιωματικούς, έχουμε και τη δυνατότητα βεβαίως και από την Ελλάδα να προσκαλέσουμε, αλλά έχουμε και τους ακαδημαϊκούς, που μπορούμε κάποια από αυτά τα σχολεία με σημαντική εξοικονόμηση κόστους και εξοικονόμηση, αν θέλετε, και για τους αξιωματικούς. Μας ήταν και ένα μπάγιο αίτημα και των ιδίων των αξιωματικών, κάποια σχολεία, επαναλαμβάνω, στους χαμηλότερους βαθμούς να γίνονται στην Κύπρο. Να κάνουμε ένα πάρα πολύ σύντομο διάλειμμα, να επανέλθουμε για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση. Σε πάρα πολύ λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Επαναρχόμαστε, κυρίες και κύριοι. Φιλοξενούμενος απόψε ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Χριστόφορος Φωκαίδης. Κύριε Φωκαίδη, επιτροχάνει θα μπορούσαμε να πούμε κάποια πράγματα, γιατί είναι και πάρα πολλά τα θέματα που αφορούν το Υπουργείο σας. Ένα από τα βασικά θέματα έχει να κάνει με την εκπαίδευση του προσωπικού. Βλέπουμε πολύ συχνότερα αυτό το χρονικό διάστημα ασκήσεις, οι οποίες είναι κυρίως ασκήσεις έρευνας και διάσωσης, ωστόσο έχουν και μια στρατιωτική υφή κάποιες εξ αυτών. Είναι ικανοποιητικές ώστε να καλύψουν τις ανάγκες του προσωπικού σε εκπαίδευση, αλλά και των συστημάτων, γιατί δεν είναι μόνο το προσωπικό, είναι όλο το σύστημα άμυνας που λειτουργεί. Είναι και έρευνα διάσωση, αλλά είναι και ασκήσεις άλλες, όπως αυτές που γίνονται με το Ισραήλ, όπου όντως δίνεται δυνατότητα στο προσωπικό να εκπαιδευτεί και στα συστήματα να αξιοποιηθούν, να λειτουργήσουν. Και πέρα βεβαίως από την εκπαίδευση, κύριε Καλατζή, με δεδομένη την προσέγγιση Ισραήλ-Τουρκίας και πάλι την επαναπροσέγγιση, υπάρχει περίπτωση να επηρεαστούν αυτού του είδους οι συνεργασίες? Πιστεύω πως όχι, και αυτές είναι οι διαβεβαιώσεις που λαμβάνουμε και από το Ισραήλ. Και αυτό, απόδειξη αυτού είναι και το γεγονός ότι συνεχίζουμε τη συνεργασία μας και την, αν θέλετε, την ενισχύουμε μέσα από το σχεδιασμό που έχουμε για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Όμως είναι και με άλλες χώρες που έχουν γίνει σημαντικά βήματα, όπως είναι η Αίγυπτος, όπου για πρώτη φορά φέτος έχουμε υπογράψει διμερές πρόγραμμα αμυντικής στρατιωτικής συνεργασίας με τον Λίβανο για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά φέτος, το Φεβρουάριο, έχουμε υπογράψει στην πρώτη επίσημη επίσκεψη στο Λονδίνο με το Ηνωμένο Βασίλειο πρόγραμμα διμερού στρατιωτικής συνεργασίας, και με άλλες χώρες βεβαίως, τις οποίες και μέσα από τη συμμετοχή τους στις ασκήσεις, αλλά και μέσα από τις διμερείς μας σχέσεις, πέρα από την εκπαίδευση, αναδεικνύουμε και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος μέσα από μια σύγχρονη αμυντική διπλωματία, κύριε Καλατζή, ως σταθεροποιητικός παράγοντας, ως ένας πυλώνας ασφάλειας και περιφερειακής συνεργασίας σε αυτήν ακριβώς την περιοχή, όπου πολλοί ενδιαφέρονται, και οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες μεγάλες χώρες, για να υπάρξει ένα περιβάλλον σταθερότητας που θα επιτρέψει ακριβώς και στην αντιμετώπιση των απειλών της τρομοκρατίας, αλλά και στη δημιουργία προϋποθέσεων, έτσι ώστε να τύχει αξιοποίησης και ο ενεργειακός πλούτος που υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα έλεγε κάποιος ότι σε αυτό το θέμα, στην σημαντικότητα της Κύπρου ως προς την αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών, κυρίως της τρομοκρατίας, υπάρχει μια αναγνώριση, γιατί έχουμε τέτοιου είδους συνεργασίες και με τις ΗΠΑ και με την Γαλλία και με την Γερμανία και με άλλες χώρες. Ωστόσο, την κρίσιμη στιγμή, όταν έκοβε βόλτες το Μπαρμπάρος, δεν ήταν καμία από αυτές τις χώρες με τις οποίες έχουμε συνεργασία, πρακτικά τουλάχιστον, να δείξει ότι είναι στο πλάι μας. Ναι, κοιτάξτε, δεν πρέπει κανένας να παραγνωρίζει τις δυσκολίες, δεν πρέπει κανένας να παραγνωρίζει την δυνατότητα που έχει η Τουρκία ως μια μεγάλη χώρα να δημιουργεί προβλήματα και να μην μπορεί εύκολα ενδεχόμενα να τιθασευθεί από τους μεγάλους ή από άλλες χώρες, και παρακολουθεί κανείς και πώς εξελίσσεται και όλη η διαπραγμάτευσή της σε σχέση με το προσφυγικό με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με χώρες μεγάλες όπως είναι η Γερμανία. Συνεπώς δεν θα έμενε κανένας ότι στην περίπτωση της Κύπρου θα υποτασσόταν η Τουρκία. Η Τουρκία δυστυχώς εξακολουθεί
με μια πολιτική η οποία οπωσδήποτε χαρακτηρίζεται και από μια μη προβλεψιμότητα να δημιουργεί εντάσεις. Συνεπώς, έχουμε καθήκον εργαζόμενοι με σοβαρότητα, με συνέπεια, με σύνεση και μέσα από τις συμμαχίες, αν θέλετε, που διαμορφώνουμε, με τις συνεργασίες που διαμορφώνουμε, να προωθούμε την προοπτική της σταθερότητας, της ειρήνης και της συνεργασίας. Κόντρα σε λογικές αντιπαράθεσεις, κόντρα σε λογικές που θέλουν την δημιουργία προβλημάτων. Οι στρατιωτικές ασκήσεις με την Ελλάδα είναι παρελθόν πια, οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις. Και κυρίως όταν λέμε για ασκήσεις αναφερόμαστε στον Νικηφόρο, που φαίνεται να έχει ξεφτύσει πια να μην υπάρχει, γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια που... Είναι πέραν των 10 χρόνων. Που δεν γίνεται. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η συνεργασία και σε επίπεδο ασκήσεων με την Ελλάδα δεν πραγματοποιείται. Δηλαδή έχουμε ασκήσεις και πραγματοποιούνται ασκήσεις και μάλιστα μέσα από την υπογραφή πριν 1,5 περίπου χρόνων του νέου μνημονίου, του κοινού μνημονίου. Είναι ασκήσεις ΤΑΣ, δηλαδή άνευ στρατευμάτων ή ΤΑΜΣ μετά στρατευμάτων. Και τα δύο. Και τα δύο, αλλά κύριε Καλατζή, είναι προτιμότερο και εμείς αποφεύγουμε στο βαθμό που αυτό μπορεί να επιτυχάνεται ούτε οι βερμπαλισμοί, ούτε η δημοσιοποίηση, ούτε αν θέλετε να επιχειρεί κανείς μέσα από την προβολή του τι έχει επιτευχθεί, του τι έχει γίνει, να αποκομίζει πολιτικό όφελος. Είναι καλύτερα αθόρυβα να εργαζόμαστε, γιατί ακριβώς αυτόν υπηρετεί το στόχο. Που ο στόχος, επαναλαμβάνω, είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις της ασφάλειας, της σταθερότητας και εργαζόμαστε σε μια προοπτική που είναι επωφελία, αν θέλετε, και των γειτόνων μας, ολόκληρης της περιοχής, και των εταίρων μας, αλλά και της διεθνούς κοινότητας. Και αυτός είναι ο ρόλος, επαναλαμβάνω, που μας δίνει την δυνατότητα ακριβώς να αξιοποιήσουμε καλύτερα και των γεωπολιτικών ρόλων που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος σε αυτήν την ταραγμένη και ευαίσθητη περιοχή. Η Κύπρος είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι ο προσανατολισμός της εξωτερικής της πολιτικής είναι συγκεκριμένος. Ωστόσο, υπάρχουν και ιδιαίτερες σχέσεις, για παράδειγμα, με τη Ρωσία. Και έχει διατυπωθεί κατά καιρούς το αίτημα ότι ίσως θα έπρεπε να δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες στρατιωτικής συνεργασίας ή και παρουσίας της Ρωσίας σε στρατιωτικό επίπεδο στην Κύπρο. Αυτό μπορεί να γίνει και αν γίνεται πώς. Κοιτάξτε, όπως ξέρετε και όπως ξέρουν όλοι, έχει υπογραφεί πριν κάποιους μήνες μια ανανεωμένη στρατιωτική συνεργασία της παλαιότερης που υπήρχε με τη Ρωσία και αυτόν βεβαίως αντανακλά και την βούλησή μας να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας προσφέρει αυτή η συνεργασία με μια φίλη χώρα, λαμβάνοντας πάντοτε όμως υπόψη την ανάγκη να εργαζόμαστε μέσα στο πλαίσιο που προδιαγράφεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ακολουθούμε την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχοντας επίγνωση του μεγέθους αλλά και της ανάγκης η Κύπρος σε αυτήν την ευαίσθητη περιοχή να μην προβαίνει σε κινήσεις που ενδεχομένως είτε λόγω ιδιοληψιών είτε λόγω ενός αισθήματος που να μην αντανακλά ακριβώς μια ρεαλιστική αποτύπωση των συναισθηματισμών των καταστάσεων ή με συναισθηματισμούς να προβαίνουμε επαναλαμβάνω σε κινήσεις που να μην επιρετούν τα εθνικά μας συμφέροντα. Άρα λοιπόν χρειάζεται και σοβαρότητα και πάρα πολύ σύνεση προκειμένου με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο να επαναλαμβάνω χωρίς συνθήματα, χωρίς πολλά λόγια και χωρίς βερμπαλισμούς να υπηρετούμε αυτόν το οποίο επιτάσσει το εθνικό μας συμφέρον. Κλείνοντας και επειδή ξέχασα να το ρωτήσω προηγουμένως, από την Παρασκευή που ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τους συμβασιούχους οπλίτες μέχρι σήμερα έχουμε κάποιο μέγεθος ενδιαφέροντος? Κοιτάξτε, επειδή δεν ήθιστε σε ανάλογες διαδικασίες ευρύτερα στο δημόσιο και δεν θα ήταν σωστό να ανακοινώνουμε κάθε μέρα αριθμούς, αλλά μπορώ να σας πω ότι το ενδιαφέρον το οποίο έχει ήδη καταγραφεί τις πρώτες τρεις μέρες ουσιαστικά είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θεωρείτε ότι θα υπερκαλυφθεί, φαντάζομαι, ο αριθμός?
Δεν θα χρειαστεί. Κοιτάξτε, αυτό θα διαφανεί τις αμέσως επόμενες μέρες. Όμως υπάρχει πάρα πολύ μεγάλων ενδιαφέρων και αυτό νομίζω ο κύριε Καλατζή οφείλεται στο γεγονός ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικά και τα ωφελήματα που υπάρχουν πέραν από τον μισό των 1.130 ευρώ το 13ο, την εξασφαλισμένη άδεια ανάπαυση, άδεια ασθένειας. Κάποιοι το κλέβασαν ότι το 1.130 ευρώ τώρα φιλοδορήματος. Ποιο ζει σήμερα με 1.130 ευρώ. Ξέρετε ότι και πολλοί πτυχιούχοι με 700 ή 800 ευρώ αναγκάζονται και με πολύ περισσότερες ώρες εργασίας, αλλά θα έλεγα ότι εάν λάβει κανείς υπόψη, κύριε Καλατζή, ότι μια μέση δαπάνη για να σπουδάσει κανείς σήμερα είναι της τάξης των 8.000 ευρώ και με δεδομένου ετησίως. Με δεδομένου ότι εξασφαλίζεται η δυνατότητα 50% μείωση των διδάκτρων. Σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος προσλαμβάνεται και έχει σταθερή εργασία με 1.000 ευρώ περίπου καθαρό μισθών και 13ο, 13.000 δηλαδή το χρόνο, προσθέστε άλλες 4.000 που είναι η μέση δαπάνη για δίδακτρα. Σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει να σπουδάζει και να αρχίσει να αυτοσυντηρείται σε μια περίοδο δυστυχώς που ακόμα η ανεργία, ιδιαίτερα στους νέους, παραμένει ψηλή. Και είναι και μια σειρά από άλλα ωφελήματα, όπως είναι η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, που είναι δωρεάν και για τη σύζυγο και για τα τέκνα, είναι η δωρεάν διακίνηση. Και επαναλαμβάνω, είναι και τα σχέδια που έχουμε και για πλήρης υποτροφίας και το σχέδιο επαγγελματικής κατάρτισης, γιατί θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα και σε παιδιά που ενδεχόμενα δεν έχουν πρόθεση να σπουδάσουν, αλλά ο στρατός μπορεί να είναι ένας χώρος με βάση και τη διεθνή πρακτική, επαναλαμβάνω, γιατί ακολουθούμε καλές πρακτικές άλλων, να αποκτήσουν επαγγελματικά προσόντα. Αυτός που είναι στο ναυτικό να μπορεί αύριο στην εμπορική ναυτιλία να δουλέψει, αλλά με πιστοποίηση που θα του διασφαλίσουμε των επαγγελματικών προσόντων. Ή με ένα δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης που θα είναι η εμπειρία από τη μια και τα χείριθμα προγράμματα κατάρτισης. Έχουμε κάνει επαφές και με την τεχνική εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας και με ακαδημαϊκά ιδρύματα και με το Κέντρο Παραγωγικότητας, προκειμένου σε συγκεκριμένους κλάδους όπως είναι το τεχνικό, όπως είναι το μηχανικό, όπως είναι οι οδηγοί στρατιωτικών οχημάτων που θα πρέπει να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν δίπλωμα οδηγού φορτηγού αύριο στην αγορά εργασίας. Άρα είναι μια σειρά, επαναλαμβάνω, πλεονεκτημάτων που όλα μαζί νομίζω είναι αυτά που εξηγούν το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που καταγράφεται αυτή τη στιγμή. Αν δεν μας πιέζει ο χρόνος, θα σας ρωτούσα και για τις εκλογές, αλλά περάσαν αυτές. Υποψήφιος δεν είσαστε, αν και έγινε πολλή κουβέντα πριν από τις εκλογές, αν θα είσαστε, δεν θα είσαστε υποψήφιος. Ξεπεράστηκαν αυτά. Συνεπώς, σε μια άλλη ευκαιρία θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και σε πιο πολιτική βάση. Να είστε καλά, κύριε Καλατζή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε και τους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.